Πάμε για χαρτιά. Τα χαρτιά είναι αντικείμενο του μαθήματος, το έχουμε πει, είναι θεωρία. Έχουμε συζητήσει ότι τα σχήματα ονομάζονται χρώματα, έχουμε δηλαδή τέσσερα χρώματα, όπου επίσης θεωρία είναι και πώς λέγονται αυτά, έτσι. Δηλαδή αυτό εδώ είναι το σπαθί, αυτό εδώ είναι το καρό, πρέπει να τα ξέρεις αυτά. Είναι αντικείμενο του μαθήματος, έτσι, δεν αστείευομαι. Έτσι, έχουν ζητηθεί δηλαδή κατά καιρούς, άρα η τράπουλα είναι εκπαιδεύσιμη. Οπότε λοιπόν τα τέσσερα χρώματα είναι αυτά εδώ. Επίσης κατά μήκος των στυλών έχουμε τα ονόματα, αυτή εδώ είναι η άση. Έχουμε τους αριθμούς 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Έχουμε τους βαλέδες, έχουμε την τάμα και έχουμε και το ρίγα. Οπότε τώρα μεγάλη προσοχή, κάθε ένα χαρτί από αυτά προσδιορίζεται μοναδικά με βάση τα δύο ίδια χαρακτηριστικά του. Δηλαδή αυτό εδώ το χαρτί ας πούμε είναι το 7 μπαστούνι. Οπότε πάμε να δούμε τώρα το τι κάνουμε στο πόκερ, ας πούμε. Το πόκερ εντάξει δεν είναι αντικείμενο του μαθήματος, αλλά η δομή της τράπουλας του αποτελείται από 4x13, γιατί 13 είναι οι στήλες, 52 διαφορετικά φύλλα είναι αντικείμενο του μαθήματος. Στο πόκερ συγκεκριμένα διαλέγουμε πεντάδες χαρτιών. Πάμε λοιπόν στο πρώτο ερώτημα, πώς τρόποι να γίνει η επιλογή. Συνδυασμοί χωρίς επανάληψη είναι αυτό εδώ, έτσι καθαρό το πρόβλημα, το έχουμε και στο τυπολόγιο αυτούσιο. Από τα 52 χαρτιά διαλέγουμε τα 5, η σειρά τους δεν έχει σημασία. Άρα αναφερόμαστε σε συνδυασμούς χωρίς επανάληψη. Πάμε στο επόμενο ερώτημα να κάνουμε καρέ του 8. Θέλουμε να επιλέξουμε δηλαδή τα 4 οχτάρια, 1, 2, 3, 4 οχτάρια και επίσης θέλουμε ένα ακόμα φύλλο. Η δομή της λύσης πάει σε δύο μέρη, εδώ πρέπει να μπουν τα οχτάρια που η σειρά τους δεν έχει σημασία. Άρα λοιπόν οραματίσου ότι βάζεις το χέρι πάνω στην τράπουλα και τσιμπάς τα 4 οχτάρια. Σκοπίμως θα το γράψω για τα οχτάρια ότι από τα 4 οχτάρια επιλέγω και τα 4, έτσι. Οι επιλογές που έχω είναι 4x4, αν έλεγες και ένας τρόπος για την επιλογή των οχταριών θα είχες απόλυτο δίκιο. Και θέλω ακόμα ένα φύλλο. Για την επιλογή τώρα του άλλου φύλλου δεν μπορούμε να επιλέξουμε τα οχτάρια γιατί έχουν φύγει από τις διαδοχικές επιλογές που κάνουμε. Άρα λοιπόν από τα 48 φύλλα που απομένουν, προσοχή, θα επιλέξω το 1. Αν μου γράφεις και εδώ ότι η τρόπη είναι 48, επιλέγω οποιοδήποτε άλλο φύλλο, έχεις και πάλι δίκιο. Το γράφω όμως σκοπίμως έτσι γιατί θέλω να εστιάσουμε το ενδιαφέρον μας ότι έχουμε να κάνουμε μια άσκηση διαδοχικών επιλογών. Έτσι. Πάμε να κάνουμε τώρα καρέ, δηλαδή θα επιλέξουμε 4 ίδιους αριθμούς και επίσης θα διαλέξουμε ακόμα ένα φύλλο. Και πάλι η δομή της λύσης πάει σε δύο μέρη, όπου το ένα μέρος θα είναι οι 4 ίδιοι αριθμοί, 4 ίδιοι αριθμοί, δηλαδή 4 ίδια από μια στήλη. Και ένα ακόμα φύλλο, Οπότε λοιπόν εδώ πέρα με προσοχή θα δούμε ότι με 4 ίδιους αριθμούς μπορούμε να πάρουμε ή τους άσους, ή τα διάρκεια, ή τα τριάρια κτλ. Άρα λοιπόν εδώ πέρα σε αυτό το υποπρόβλημα του αρχικού αν θες, θα επιλέξουμε πρώτα τη στήλη, η οποία μπορούμε να την επιλέξουμε με 13 τρόπους, δηλαδή σε μία από τις στήλες θα παίξουμε και μετά αφού επιλέξουμε τη στήλη, μπορούμε να επιλέξουμε οποιαδήποτε, πρέπει να πάρουμε συγγνώμη, ακριβώς τα 4 φύλλα της στήλης. 13 τρόποι λοιπόν μπορούσε να μου έχει πει εδώ και ισοδύναμα γράφω αυτό το 13x4x4. Η πιο κομψή αποτύπωση είναι να πεις ότι έχουμε 13 τρόπους. Επιλέγουμε δηλαδή τα φύλλα μιας στήλης. Το 4x4 το ξαναλέω, το γράφω γιατί θέλουμε να αναδείξουμε κάτι στη συνέχεια της άσκησης. Πάμε μετά να διαλέξουμε και το φύλλο που απομένει, ομοίως με προηγουμένως. Θα επιλέξουμε από τα 48 φύλλα που απομένουν στην τράπουλα, θα επιλέξω το 1. Πάμε να κάνουμε τώρα full του άσου, δηλαδή να επιλέξουμε 3 άσους και 2 ακόμα ίδιους αριθμούς. Η δομή της λύσης τώρα αντίστοιχα θα με βοηθήσει να με καθοδηγήσει στην επίλυση. 1, 2, 3 παύλες και άλλες 2. Οπότε λοιπόν εδώ πέρα θέλω 3 άσους, έτσι. Και εδώ πέρα θέλω 2 ίδιους αριθμούς, δηλαδή 2 από μία στήλη. Δηλαδή για παράδειγμα full του άσου είναι να έχω 3 άσους και να έχω ας πούμε και 2 εννιάρια. Να έχω 3 άσους και να έχω 2 βαλέδες. Να έχω 3 άσους και να έχω 2 τριάρια. Εντάξει. Οπότε λοιπόν εδώ πέρα η επιλογή των 3 άσων είναι ένα θέμα βέβαια, έτσι. Γιατί συνολικά οι άσοι είναι 4. Άρα λοιπόν από τους 4 άσους εγώ πρέπει να επιλέξω τους 3. 4x3 τρόπους λοιπόν για να επιλέξω τους 3 άσους. Και έπειτα σε δεύτερο σημείο αυτό το οποίο πρέπει να κάνω είναι να επιλέξω τους 2 ίδιους αριθμούς που τώρα μεγάλη προσοχή εδώ γιατί πρώτα πρέπει να επιλέξουμε πάλι την κατάλληλη στήλη από την οποία θα επιλέξουμε τους 2 αριθμούς και βέβαια δεν μπορούμε να επιλέξουμε άσους οπότε ξεκινώντας 12 οι τρόποι για την επιλογή της στήλης δηλαδή ή διάρκεια ή τριάρκεια ή τεσσάρια ή ρηγάδες στο τέλος και μετά από τους
τέσσερις, από τα τέσσερα χαρτιά της στήλης, εγώ πρέπει να επιλέξω τα δύο. Αυτή είναι λοιπόν η σωστή επίλυση για αυτό το υποερώτημα. Πάμε να κάνουμε τώρα full γενικότερα, όπου θα θέλω τρία ίδια από μία στήλη και άλλα δύο ίδια από μία άλλη στήλη. Μία, δύο, τρεις παύλες λοιπόν για τα τρία ίδια. Τρεις ίδιοι αριθμοί, προσοχή, δηλαδή τρία από μία στήλη και δύο από μία άλλη στήλη. Προφανώς από μία άλλη, γιατί δεν γίνεται να έχω τρία και δύο, γιατί θα είχα πέντε, θα ήμουν χαρτοκλέφτης, προσοχή. Οπότε λοιπόν, το πρώτο στάδιο είναι να πάμε να επιλέξουμε τα τρία ίδια. Συνεπώς, από τις 13 διαθέσιμες στήλες θα πάμε και θα επιλέξουμε τι, από τα τέσσερα φύλλα που έχει εκεί στη στήλη, θα επιλέξω τα τρία, εντελώς συμμετρικά με πριν. Και τώρα για να επιλέξω τα δύο ίδια, η μία στήλη έχει φαγωθεί λάχανο, άρα λοιπόν 12 τρόποι επί 4 ανά 2 για να επιλέξω τα δύο ίδια. Άρα εδώ πέρα να τονίσουμε βέβαια το γεγονός ότι κάνουμε διαδοχικές επιλογές, δηλαδή αν αυτό το οραματίζεσαι είναι το καλύτερο δυνατό. Πάω να φτιάξω ένα full λοιπόν, πρώτα θα διαλέξω μία στήλη. Ας πούμε τα πεντάρια, ωραία. Από τα πεντάρια τώρα θα επιλέξω τα τρία φύλλα από αυτά. Καίγεται και το τέταρτο πεντάρι προφανώς, Δεν μπορούμε μετά να επιλέξουμε το πεντάρι και μετά πάμε σε μία ακόμα στήλη, ας πούμε στα δεκάρια, και από τα τέσσερα φύλλα των δεκαριών επιλέγουμε τα δύο. Τα οποία καταλαβαίνετε ότι η αποδόμηση είναι σωστή. Πάμε παρακάτω, θα δω τώρα μεγάλη προσοχή, θέλουμε να κάνουμε ζεύγη. Τα ζεύγη στην ορολογία του πόκερ, έτσι, είναι ότι θέλω δύο ίδιους και δύο ίδιους. Και βέβαια παραμένει το γεγονός ότι οι παύλες συνολικά είναι πέντε. Άρα ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε παύλες, θέλω ένα ζεύγος και άλλο ένα ζεύγος, προσοχή. Σε αντίστοιχο συλλογισμό με πριν, θέλει και ένα πέμπτο φύλλο βέβαια. Με αντίστοιχο συλλογισμό με πριν, έχω 13 τρόπους για να επιλέξω το πρώτο ζεύγος επί 4 ανά 2. Εντάξει. Και μετά, αμέσως μετά, πάμε για το δεύτερο ζεύγος, όπου έχω 12 τρόπους για να επιλέξω το δεύτερο ζεύγος επί 4 ανά 2. Έτσι. Αφού έκανα αυτήν εδώ την επιλογή, αμέσως μετά πρέπει να επιλέξουμε και το φύλλο που απομένει, που βέβαια πάλι εδώ πέρα σκεφτόμενοι με προσοχή. Έχουμε ότι επιλέξαμε ένα πρώτο ζεύγος, το οποίο είναι η άση για παράδειγμα. Προφανώς καίγονται τώρα και οι τέσσερις άσοι της στήλης, γιατί δεν μπορούμε να έχουμε και δεύτερο ζεύγος άσων. Τότε θα είχα τέσσερα όμοια και θα ήμασταν στο καρέ. Οπότε μετά πάμε σε μια άλλη στήλη και παίρνω ας πούμε δύο εξάρια. Καίγονται όμως όλοι οι στήλοι των εξαριών, γιατί τώρα όλο το θέμα μου είναι το πέμπτο φύλλο. Που το πέμπτο φύλλο είναι από τα 44 φύλλα που απομένουν, επιλέγω το ένα. Δηλαδή κάει και όλη η στήλη των δύο ζευγών που επέλεξα, έτσι. Κάει και η στήλη ας πούμε με τα πεντάρια και η στήλη με τα δεκάρια. Εδώ τώρα βέβαια με ιδιαίτερη προσοχή θα παρατηρήσω το εξής. Έχω κάνει επιλογή δύο ζευγών τα οποία κάνουν την ίδια δουλειά. Είναι δύο ζεύγοι. Σε αντίθεση με τα προηγούμενα ερωτήματα που κάναμε μια τριάδα και μια διάδα ή μια τετράδα και ένα φύλλο ακόμα. Εδώ οι ομάδες τις οποίες φτιάχνω, γιατί είναι η άσκηση χωρισμός σε ομάδες, έτσι. Είναι η άσκηση χωρισμός σε ομάδες από το τυπολόγιο μας. Στους συνδυασμούς, μεγάλη προσοχή εκεί, διότι εκεί θα είμαστε πάντα ψηλιασμένοι ότι μπορεί και να θέλει διαίρεση με παραγωγικά. Το τελικό μας αποτέλεσμα εδώ πρέπει να διαιρεθεί με δύο παραγωγικό, γιατί φτιάχνουμε δύο όμοια ζεύγη. Πρόσεξε, αυτό εδώ πέρα είναι μια ομάδα των δύο και αυτό εδώ είναι επίσης μια ομάδα των δύο. Συνεπώς, με βάση όλη αυτή την αποδόμηση την οποία συζητήσαμε, διαιρώ με το δύο παραγωγικό, διότι έφτιαξα δύο όμοια ζεύγη. Θα είμαστε ψηλιασμένοι εδώ, ξαναλέω, πρώτον, αν κάνουμε χωρισμό σε ομάδες που μπορεί να θέλει διαίρεση με παραγωγικά στο τέλος, και βέβαια θα μας βοηθήσει και η επόμενη άσκηση αυτού εδώ του τεστ για να το μαζέψουμε ακόμα καλύτερα στο μυαλό μας. Διαδοχικές επιλογές μπορεί να θέλει διαίρεση με παραγωγικά. Πότε, αν οι ομάδες που φτιάχνουν είναι όμοιες, κάνουν την ίδια δουλειά. Εδώ πρόκειται απλά για δύο ζεύγια από χαρτιά, τα οποία προφανώς αυτά τα δύο ζεύγια κάνουν την ίδια δουλειά. Θέλουμε διαίρεση με το δύο παραγωγικό.